Όπως βλέπετε, έχει μπέσει δύο τεράστια κυπαρίσια. Αριστερά του δρόμου υπάρχει μια γραμμή από μεγάλα κυπαρίσια. Κάθε χειμερινή περίοδο αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Έπεσε ένα τεράστιο κυπαρίσι, καταπλάκωσε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει αποπαγιδευτεί μέσα από τα τεράστιων κορμών. Ευτυχώς ο οδηγός δεν έπαθε τίποτε. Θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Έχει ελαφρά τραυματιστεί. Εδώ και ώρες περιμένουμε την αρχή ηλεκτρισμού να έρθει να κάνει αποκοπή του ρεύματος και ακόμα περιμένουμε. Έχει κινητοποιηθεί το κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών με ντίκερ, με εργάτες, με μηχανές για να κόψουμε τα δέντρα. Αλλά όπως βλέπετε, στο κέντρο του δρόμου εωρείται ένας μεγάλος ηλεκτρικός πάσσαλος με ρεύμα. Απόψε έγινε μεγάλος χάμος. Έριξε ανεμοστρόβιλος, έκοψε στήλους της ηλεκτρικής, σύρματα και άφησε μια οικογένεια άστεγη. Μόνο η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο. Ούτε επαρχιακή διοίκηση, ούτε κανένας άλλος, ούτε πολιτική άμυνα. Κάθονται στα γραφειάκια τους οι κύριοι και καλά την έχουσι. Η ηλεκτρική πούντι. Πούντι είναι η ηλεκτρική μας. Μόνο θέλουν να πιάνουν λεφτά. Αυτό είναι μόνο η αστυνομία φάνηκε. Δεν ήταν κανένας από τούτους ούλους, δεν πότε και άμυνα ούτε κανένας. Πάνω εμείς είμαστε, δηλαδή πάνω μια κρυφά από το Θεό. Τούτη η ιστορία που γίνηκε έπρεπε να έρθουν να, και απλά να τα για με που έφυγαν οι στέλη του σπιτιού και περιμένουν την ηλεκτρική να σάσει τα σύρματα. Ναι, και συγχαρητήρα για τον αστυνομικό για που προσπάθησε για τα μωρά και πήραν το στο ξενοδοχείο, ούλα.